Εξηγήσω για ποιο λόγο και εσύ και η Χριστίνα έχετε αυτό το λαμπερό δέρμα. Αυτό το λαμπερό δέρμα το έχετε, διότι έχετε πάρει το μυστικό από την Κλεοπάτρα. Και τι έκανε η Κλεοπάτρα? Γάλα όνου, αλλά δεν είναι αυτό το δικό μας το μυστικό. Σας παρακαλώ. Γάλα γαϊδούρελες, λοιπόν, περιέχει πάρα πολλά θρεπτικά στοιχεία. Βοηθάει πάρα πολύ στο νοσοποιητικό σύστημα. Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν μου αρέσει. Πού το ξέρεις ότι κάνει καλό στο νοσοποιητικό σύστημα? Οι έρευνες το δείχνουν. Ναι, το ρίχνουν οι έρευνες. Αυτή σε τη μία κρυωμένη, την άλλη πυρετό, την άλλη έχει διάρρεση. Πάρε λίγο γάλα. Λέω ψέματα. Το παράκαλε. Λέω ψέματα. Ένα προέρχεται με τρέμουν, έχει συντέλεια, δεν μπορώ, έχω σκοτωδίνη. Λέω ψέματα. Εν πάση περιπτώσει, πού βρήκαμε τον γάλα γαϊδούρα? Σε μία φάρμα στον Αυλώνα, ένας νεαρός. Α, ο κοντοχωριανός. Ο οποίος σταμάτησε και αυτό στη δουλειά του, νεαρός επιστήμονας, έκτισε μία φάρμα. Τι πτυχίο? Στα ναυτιλιακά. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα λοιπά. Σου λέγε γάλα γαϊδούρας. Άσε να μπλέκω εγώ τώρα με τον Πειραιά και βρήκε την υγειά του. Έκανε λοιπόν μία δικιά του επιχείρηση, έχει περίπου 30 γαϊδουράκια και πάμε να τα δούμε. Αυτή είναι η φάρμα του 33χρονου Γιάννη Στρατή στον Αυλώνα. Με σπουδές στην τεχνολογία τροφίμων εδώ και 4 χρόνια εκτρέφει γαϊδούρια και με το γάλα τους απογειώνει το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Η ιδέα για το γάλα γαϊδούρας έγινε ως εξής. Το 2008 είχα μια εργασία στο ΤΕΙ και έπρεπε να κάνουμε ένα θέμα το superfood. Εγώ διάλεξα γάλα γαϊδούρας. Οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες, αλλά πάνω σε αυτό κόλλησα και άρχισα και έψαχνα περισσότερο γι' αυτό. Η νίκη μας. Κοιτάξτε λίγο πώς είναι. Ηρεμίζει η ψυχή σου. Έχουμε 30 γαϊδούρια, από αυτά τα 5 είναι παραγωγικά, ο ένας είναι ο επιβίτορας. Υπάρχουν πουλάρια, υπάρχουν έγκυες. Προσπαθώ κάθε εξάμηνο να έχω και μια γένα, έτσι ώστε να έχω στάνταρ ποσότητα όλο το χρόνο. 6 ώρα ξυπνάω το πρωί, έρχομαι εδώ κατά τις 7, τα ταΐζω, καθαρίζω, μετά αρμέγω. Κάνω τη διάθεση στα καταστήματα και στους ιδιώτες που έχω, ήταν ο παλιός γαλατάς. Από εκεί και πέρα έρχομαι μετά επιστροφή εδώ στη φάρμα, άρμεγμα πάλι, οτιδήποτε χρειαστεί το κάνω. 9 η ώρα έχω φύγει. Όταν ξύνεις τη μία και πας να ασχοληθείς με την άλλη, η άλλη ζηλεύει, το βλέπεις. Σίγουρα υπάρχουν διάφορα βάσανα που βγαίνουν στην πορεία. Η κρίση φοβίζει τον άνθρωπο να κάνει κάποιο άνοιγμα, αλλά μέσα σε αυτή την κρίση βγαίνει και ο καλύτερος μπροστά. Από το να σηκωθώ να φύγω, να πάω στο εξωτερικό, προτίμησα να κάτσω εδώ και να δω στο δικό μου πόλεμο.